Συναγερμός είμαν εχθές στο συντονιστικό του ΕΚΑΒ, το προσωπικό του οποίου κλήθηκε να μεταφέρει στα νοσοκομεία της Κρήτης εκατοντάδες πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους, οι οποίοι αντιμετώπισαν προβλήματα με την υγεία τους λόγω της επέλασης της αφρικανικής σκόνης. Στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου επικράτησε το αδιαχώρητο και σε καμία περίπτωση δεν ήταν μία ημέρα σαν τις άλλες. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι μάλιστα που χρειάστηκε να κάνουν εισαγωγή κυρίως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων. Χθες ήταν μια δύσκολη μέρα, νομίζω ότι ο καθένας το καταλαβαίνει. Δεν έχουμε ζήσει έτσι τέτοια καιρικά φαινόμενα σχεδόν ποτέ, σε τέτοια έκταση. Είχε πραγματικά αρκετή δουλειά, γι' αυτό και φορτώθηκε πάρα πολύ το ΕΚΑΒ, φορτώθηκε το ΤΕΠ και φορτώθηκε γενικά το νοσοκομείο. Με μια δύσκολη μέρα από το πρωί, η οποία επιδεινώθηκε από το μεσημέρι και μετά. Ήτανε επιδεινούμενοι αυξάνοντας τα περιστατικά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πόσο επικίνδυνη ωστόσο είναι η αφρικανική σκόνη για την υγεία των κριτικών, ποιες οι επιπτώσεις για τους ηλικιωμένους, μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ώρες με αφορμή την αφρικανική σκόνη που σκέπασε τα πάντα στο πέρασμά της. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν είναι απλά σκόνη, καθώς μεταφέρει βαρέα μέταλλα τα οποία μόνο αθώα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν αν εισέλθουν σε ένα ιατρικά βεβαρημένο οργανισμό. Η σκόνη αυτή ταξιδεύει ένα μεγάλο ταξίδι και έρχεται από την Αφρική, ενδεχομένως από κεντρική Αφρική. Στο δρόμο τη συναντά στην ανώτερη ατμόσφαιρα και άλλα συγκεντρώσεις από άλλες σκόνες που για διάφορους λόγους δεν έχουν κατεβεί εκείνη τη στιγμή στην επιφάνεια της γης. Δημιουργεί πολύ μεγάλες δυσκολίες στην αναπνοή, ιδίως σε άτομα που έχουν χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, όπως βροχικό άσθμα, δηλαδή σε παιδάκια και ενήλικες, καθώς και σε ανθρώπους με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και άλλες χρόνιες παθήσεις τόσο του αναπνευστικού όσο και της καρδιάς. Τα εισπνόμενα σωματίδια ρεθίζουν τους αραγωγούς και χειροτερεύουν μια κατάσταση, ειδικά αν προϋπάρχει κάτι. Η άσμα είναι αυτό, η χάπη είναι αυτό, η καρδιακή ανεπάρκεια είναι αυτή, σαφώς. Η σκόνη λοιπόν είναι επιβλαβής για όλες τις ηλικιακές ομάδες, κυρίως όμως για τους ηλικιωμένους και για τα μικρά παιδιά. Η ιατρική κοινότητα κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς ένα μέταλλο όπως ο μόλυβδος που δεν μεταβολίζεται εμπεριέχεται στην αφρικανική σκόνη και εσχωρεί στον οργανισμό, ενώ αποβάλλεται με μεγάλη δυσκολία. Αποβάλλεται πάρα πολύ δύσκολα και αργά και ενοχοποιείται για διάφορες ασθένειες. Αν αυτό το πράγμα γίνει επαναληπτικά και πολλές φορές, καταλαβαίνετε ότι έχω μια επιβάρηση στις δημόσιες υγείας διόλου ασήμαντη. Πάρα πολλοί ασθενείς με χρόνια πορακή πνευμονοπάθεια παροξύνονται, όπως λέμε, δηλαδή επιδεινώνονται και μπαίνουν στο νοσοκομείο εξαιτίας ακριβώς αυτής της κατάστασης. Το θέμα της σκόνης. Εχθές όλα αυτά τα περιστατικά ήταν αναπνευστικά στη βάση του, κατά κύριο λόγο ήταν αναπνευστικά περιστατικά και ήταν ηλικίες σχετικά μεγάλες. Τι πρέπει ωστόσο να πράττουν οι πολίτες σε περιόδους που ακραία φαινόμενα όπως αυτό της αφρικανικής σκόνης κάνουν την εμφάνισή τους? Νομίζω ότι η κοινή λογική λέει ότι όταν βλέπεις τέτοια φαινόμενα θα πρέπει να μένεις στο σπίτι σου. Και κυρίως αυτοί που έχουν χρόνια προβλήματα υγείας, άρα πρέπει να μένουν στο σπίτι τους, βγαίνει κανένας έξω.